κυρία Ζάχου, παρακολουθήσαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το σεμινάριο για τη διαχείριση χρόνου. Θέλω να σας ρωτήσω αν μπορεί ένας άνθρωπος που είναι φύση ανοργάνωτος να καλλιεργήσει την συγκεκριμένη δεξιότητα. Βεβαίως μπορεί, αρκεί να αποφασίζει ότι θέλει να το αλλάξει. Η διαχείριση του χρόνου είναι μια αλλαγή στις συνήθειές μας, είναι μια αλλαγή στη συμπεριφορά μας. Και από την ώρα που κατανοήσουμε ότι πρέπει να το κάνουμε, υπάρχει η τεχνική, υπάρχουν οι μέθοδοι για να το κατακτήσει. Τα συνηθέστερα εμπόδια ή δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάποιος, ποια είναι? Τα συνηθέστερα εμπόδια είναι ότι αναβάλω την αλλαγή, γιατί έχω μάθει να είμαι με έναν τρόπο. Όμως η δίπλα μου δεν σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο κινούμαι εγώ είναι ευχαριστημένη. Αυτό μπορεί να εμπεριέχει ανθρώπους της οικογένειάς μου, τους φίλους μου που τους παραμελώ, σαφώς προβλήματα στη δουλειά μου. Άρα, αν δεν το συνειδητοποιήσω ότι εγώ πρέπει να αλλάξω, οι άνθρωποι που είναι δίπλα μου δεν θα είναι ευχαριστημένοι από μένα. Μια γυναίκα στη σύγχρονη κοινωνία που καλείται να αναλάβει πολλούς ρόλους, μπορεί να καταφέρει όλα αυτά που απαιτούνται με τη διαχείριση χρόνου, δηλαδή και την οικογένειά της, τον σύζυγό της? Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Όταν έχουμε να παίξουμε τόσους πολλούς διαφορετικούς ρόλους, είναι ακόμα πιο σημαντικό να αξιοποιήσουμε το χρόνο μας, να μπορέσουμε να δαμάσουμε το χρόνο με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι χρόνος παραγωγικός, χωρίς να σπαταλάω το χρόνο μου, χωρίς να σπαταλώ τις δυνάμεις μου και να μπορώ να φέρω σε ένα επίπεδο ικανοποιητικό την έκφραση των ρόλων μου όλων, τους οποίους καλούμε να παίξω. Τέλος, θα θέλατε να συμπληρώσετε κάτι για το σημερινό σεμινάριο? Ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία, μια πολύ ωραία πρωτοβουλία επίσης της Betson, όπου οι άνθρωποι μέσα από αυτά τα σεμινάρια έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ερεθίσματα, να βοηθηθούν και στη συνέχεια, αν οι ίδιοι το αποφασίσουν, να βελτιώσουν τον εαυτό τους.